Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, ήρθα εδώ μαζί σας για να σας κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο επιλέξατε εσείς αυτή τη φορά και πολύ χαίρομαι όταν με βοηθάτε να επιλέξουμε μαζί τι μακιγιάζ να κάνω για την επόμενη Κυριακή και πάμε να σας δείξω ποιο μακιγιάζ επιλέχθηκε. Το πιο πολυψηφισμένο μακιγιάζ είναι αυτό εδώ. Και θα το κάνουμε σήμερα από την αρχή μέχρι και το τέλος, με δικές μας τεχνικές, με τα δικά μας διαφορετικά καλλιντικά φυσικά, γιατί δεν ξέρω τι καλλιντικά χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος make-up artist, που είναι και ένας από τους αγαπημένους μου make-up artist. Είναι ο Merton Moi Remy, είναι αυτός ο make-up artist, σίγουρα τον έχετε ξαναδεί όσοι ασχολείστε με το μακιγιάζ, και πραγματικά ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι αξιέπαινο. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και πάμε να ξεκινήσουμε για να σας δείξω πώς θα κυλήσει αυτό το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσουμε με τα μάτια φυσικά και ξεκινάω με την P. Louise Base, την οποία θα πάρω και θα βάλω σε αυτό εδώ το κομμάτι, κάτω από το φρύδι κυρίως. Ξεκινάμε. Σήμερα ξύπνησα πολύ νωρίς, είχα ένα σεμινάριο. Έβαψα το φρύδι μου. Να, αυτά δεν θέλω. Το ξανά έβαψα το φρύδι μου, μπράβο μου. Είμαι πολύ καλή τελικά. Γιατί αν δεν βάψεις μπες το φρύδι σου, τι χρώμα να το βάψεις εξάλλου? Είχα ένα σεμινάριο που λέτε και έτσι ξύπνησε 7 η ώρα και έχω πολύ όρεξη. Γενικά όταν ξυπνάτε νωρίς και εσείς έχετε πιο πολύ όρεξη από ότι όταν ξυπνάτε έτσι αργά, ή το αντίθετο? Πείτε μου, μιλήστε μου. Ταραν, εκπληκτικό. Αυτό εδώ πέρα κάτω λέγεται μαύρος κύκλος, σακούλα, αγγεία, δεν ξέρω τι λέγεται, αλλά πολύ κακό. Δεν με βλέπετε συχνά έτσι, μάλλον επειδή ξύπνησα νωρίς, νομίζω αυτό φταίει. Αφού κάναμε έτσι τα μάτια μας, πάμε με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι. Το δικό μου είναι από Real Technique, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο Beauty Pin. Και ταμπονάρω για να πάρω την περιττή ποσότητα. Δεν χρειάζεται να έχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, αρκεί να έχει έτσι ώστε να είναι καλυπτικό. Τώρα εδώ το φρύδι μου, τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Πάντως μέχρι στιγμής είναι γκρι τώρα, άσπρο γκρι, ό,τι θες πες το. Θα συνεχίσω χρησιμοποιώντας τη Huda Beauty την τέλεια παλέτα, τη Nude Palette, και ξεκινάω με το 228 Lux Crazy από Zoeva και θα πάρω την Trickle, την απόχρωση αυτήν εδώ, την οποία θα βάλω σε όλο το εύρος της κόγχης. Huda Beauty έχει βγάλει και καινούρια παλέτα πλέον, είναι η Naughty. Θεωρώ πως γενικά μοιάζει πάρα πολύ με την, με αυτήν που κρατάω τώρα, την Nude, και δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να την πάρεις ρε φίλε. Αυτό βλέπω γενικά review και τέτοια, εννοείται πως είναι Huda Beauty και γενικά όλες οι παλέτες της, για μένα με τα χίλια να τις πάρεις, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Λόγω του ότι μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν και είναι πολύ, πολύ έξοδη γενικά η Huda Beauty, δηλαδή είναι πολύ ακριβές οι παλέτες της. Δεν λέω ότι δεν αξίζουν, φυσικά και αξίζουν, αλλά κάποιος που έχει αυτή την παλέτα, γιατί να πάρει και εκείνη? Μοιάζουν πάρα πολύ τα χρώματα και αποχρώσεις, βέβαια έχει πιο πολλά καφέ εκεί, αλλά δεν ξέρω. Γενικά επειδή σας έχω ξαναπεί ότι είμαι Huda Beauty Collector, δεν μπορώ να τις αντισταθώ. Θεωρώ πως μόλις πληρωθώ αυτό το μήνα θα πάω να την πάρω, δεν αντέχω άλλο να σας κάνω και ένα review. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει. Και μόνο που έχει αυτό το περίεργο, το γκλιτεράτο, το σαβρέ, δεν ξέρω τι χρώμα βγαίνει. Αλλά πεθαίνω εγώ. Τώρα, με ένα πιο λεπτό έτσι πινελάκι, το συγκεκριμένο είναι από Real Technique, έχουν σβηστεί τα γράμματα, δεν ξέρω ποιο είναι δυστυχώς, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ τη Fuchs απόχρωση και μετά θα συνεχίσουμε με αυτήν. Αλλά πρώτα θα πάρω αυτήν. Θέλουμε ένα λεπτό πινέλο έτσι ώστε να μπορούμε να δράσουμε στα σημεία που θέλουμε μονάχα. Έχετε στολίσει? Εμείς μάλλον σήμερα θα στολίσουμε και είμαι πολύ χαρούμενη. Φέτος τα Χριστούγεννα όλοι τα ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς.
αν σκεφτείτε στις περιόδους της κρίσης, βασικά όταν είχαμε την κρίση που περνούσαμε έτσι λίγο δύσκολα, όχι ότι ακόμα δεν έχουμε, εννοείται πως έχουμε, ενώ για τότε που ήταν η οικονομική κρίση το πρώτο ντου βασικά που κάνανε, ο κόσμος δεν στόλιζε. Και είναι περίεργο αυτό. Γιατί φέτος που πάλι έχουμε κρίση, βέβαια είναι ένας πόλεμος όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά έχουμε αυτή την κρίση που περνάμε με τον COVID, αλλά όλοι θέλουν να στολίσουμε, μάλλον επειδή μένουμε σπίτι βασικά. Ναι. Γιατί εκεί δουλεύαμε, αλλά χαΐρι δεν βλέπαμε στην προηγούμενη κρίση. Λοιπόν, κάνω ένα hollow eye, γιατί hollow eye είναι το μακιγιάζ που σας άρεσε, και αφήνω κενό ελάχιστο στη μέση. Αλλά το συνεχίζω και λίγο από εδώ πάνω, έτσι ώστε να ενώνονται λίγο αυτά τα δύο. Λοιπόν, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχίζω με το ίδιο πινέλο, δεν με πειράζει που έχει χρώμα πάνω, αλλά θα πάρω την πιο σκούρη απόχρωση αυτή τη φορά και είναι η ακριβώς δίπλα, η μόβ αυτή εδώ, μόβ μπορντό, πώς δεν ξέρω πώς να την πω, λέγεται Love Bite, και παίρνω και συνεχίζω και τοποθετώ εδώ. Πάλι συνεχίζω στην ουσία να κάνω το hollow eye μου. Τώρα όμως θα το φτάσω μέχρι εδώ περίπου, δεν θέλω να πάει πιο μέσα, από τη μέσα πλευρά εννοείται, ό,τι κάνουμε στη μία πλευρά κάνουμε και στην άλλη. Γενικά θεωρώ, και όπως και το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με hollow eye, ότι είναι, σας εντυπωσιάζει λίγο, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι αυτό το συνηθισμένο, το η γωνία με το glitter, το shimmer στη μέση, στο μπροστά, είναι κάπως διαφορετικό και είναι πολύ ωραίο και είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι πως κάνει έτσι λίγο τα μάτια πιο φετζίδικα. Λοιπόν, με το πινέλο που χρησιμοποίησα στην αρχή, πάμε λίγο να κάνουμε blending, έτσι ώστε και να σβήσουν οι γραμμές και να μην υπάρχουν, τίποτα δεν βάζω πάνω, τίποτα απολύτως. Απλά σβήνω λίγο τις γραμμές, τις μαλακώνω. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν τελειώματα. Για να το κάνουμε ακόμη πιο έντονο, θα πάρω ένα πιο σφιχτό πινελάκι, αλλά fluffy παρόλα αυτά. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe, δεν έχω, η αλήθεια είναι, συγκεκριμένο αριθμό, γιατί δεν γράφει πάνω. Και πάμε να κάνουμε πατ-πατ-πατ. Τώρα μου έκανε fallout. Ίσως φταίω και εγώ γιατί χρησιμοποίησα αυτό το πινέλο, αλλά παρόλα αυτά, οκ, okay, δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ που έκανε fallout. Σε άλλους δεν έχουμε βάψει το πρόσωπό μας. Εγώ είναι ο λόγος που δεν βάφω το πρόσωπό μου, γιατί πολλές φορές κάνουν fallout τις σκιές και δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Τώρα τι θέλουμε, να τραβήξουμε στην ουσία μια γραμμή στο ενδιάμεσο από τα κενά μας, η οποία θα είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Άρα, για να κάνουμε το αρνητικό πεδίο, γιατί το αρνητικό πεδίο θα δημιουργήσουμε τώρα, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε βάση. Συνεχίζω με την B. Louise, παίρνω μια ποσότητα στο πινέλο μου που έβαλα τη βάση μου, πάω εδώ στο κέντρο και ταμπονάρω. Κυρίως, όταν κάνουμε αυτό που κάνω εγώ τώρα, κοιτάμε κατά πάνω για να ορίσουμε μέχρι πού θα φτάσει. Ας πούμε, εμένα το μάτι μου ακουμπάει μέχρι εδώ. Μου το δημιούργησε μόνο του, άρα πάω και κατεβάζω από εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και λένε ότι το πιο σωστό hollow eye πρέπει να κοιτάς τελείως ευθεία, έτσι ώστε να βρεις που κοιτάει το μάτι σου, για να μην φαίνεται μετά σαν αλήθωρο όταν θα κάνουμε τη γραμμή. Έχει σχέση δηλαδή με την ευθεία του ματιού. Πολλές φορές δεν βγαίνουν ακριβώς ίδια, όπως εμένα τώρα αυτό, ας πούμε, είναι πιο λεπτό, αυτό είναι πιο χοντρό. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ, γιατί ούτως ή άλλως από πάνω θα πατήσει το πιο σκούρο χρώμα για να τα ισιώσουμε, δηλαδή να γίνουν ολόιδια. Λοιπόν, συνεχίζω όμως τώρα με το play χρώμα, που είναι αυτό εδώ, και με ένα αρκετά πυκνό πινέλο. Ταμπονάρω. Και φτιάχνω αυτό εδώ. Φαίνεται πολύ ξένο στην αρχή, αλλά στην πορεία θα δείτε ότι αλλάζει. Είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον το ότι ο κάθε make-up artist έχει τη δική του τεχνική για να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί εγώ το χάλω να το κάνω έτσι, μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει αλλιώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, θεωρώ. Τώρα, με ένα πιο πλάγιο πινέλο, παίρνω την σκούρη απόχρωση που χρησιμοποίησα, που είναι αυτή εδώ, και πάω να πατήσω έτσι ώστε να ενώσω λίγο
εδώ, εδώ και απ' την άλλη. Και συνεχίζω με την πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Και βάζω όλο και πιο μέσα. Θέλω να έχει ομοιογενοποιηθεί στην ουσία το μπέζ που έχουμε βάλει στο εσωτερικό με αυτό που βάζουμε τώρα. Και πολύ σημαντικό να περάσουμε και λίγο από το πάνω μέρος. Με το πρώτο blending brush που χρησιμοποίησα, παίρνω λίγο και μπλεντάρω λίγο τις αποχρώσεις. Γιατί δεν θέλω να φαίνεται σαν «Α, εδώ μπήκε το χρώμα, εδώ μπήκε αυτό το χρώμα, εδώ μπήκε αυτό το χρώμα». Δεν θέλουμε να φαίνεται έτσι. Έχουμε κάνει ένα hollow eye. Συνεχίζω τοποθετώντας το ανοιχτό χρώμα αυτό εδώ και το τοποθετώ στο κάτω μέρος του βλεφάρου μου. Εγώ γενικά στο κάτω μέρος του βλεφάρου δεν βάζω βάση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα χρειαστεί. Όχι τώρα ακόμα. Και στην άκρη-άκρη θα προσθέσω λίγο από το πιο σκούρο χρώμα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε για να φωτίσουμε έτσι λίγο το μάτι περισσότερο. Παίρνουμε λίγο από τη βάση μας, έτσι όπως είναι το πινέλο, και βάζουμε κατά κέντρα, όπως είναι δηλαδή το cut crease μας, σε αυτό το σημείο. Άσπρη βλεφαρίδα, χαμός. Πάρω ένα πινέλο eyeliner. Και θα το σχηματίσω εδώ. Με το πινέλο που πήρα την ανοιχτόχρωμη απόχρωση, θα πάρω πάλι την ανοιχτόχρωμη και θα τη βάλω σε αυτό εδώ το σημείο. Ακολουθούμε δηλαδή τα χνάρια του πάνω μέρους. Ό,τι κάναμε δηλαδή πάνω, το κάνουμε και κάτω. Παίρνω πάλι το πινέλο χωρίς να βάλω καθόλου σκούρη σκιά και το περνάω από κάτω. Στην ουσία θέλω να φαίνεται σαν να έχω βάλει ένα μολύβι μέσα. Τίποτα παραπάνω. Πάμε λίγο να διορθώσουμε τις γραμμές που φαίνονται εδώ πέρα, γιατί δεν μου αρέσει να τις βλέπω. Και παίρνω πάλι το πινέλο με το άσπρο και πάω εδώ. Ώστε να υποχωρήσουν πολύ καλύτερα. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το look, θα πάρω το πρώτο πινέλο που χρησιμοποίησα με την ίδια πρώτη σκιά που χρησιμοποίησαμε, η οποία είναι η Tickle. Και θα βγάλω λίγο προς τα έξω. Για να ολοκληρώσουμε με τα μάτια που μας πήρανε τόσο πολύ ώρα, παίρνουμε ένα τέτοιο πινελάκι και την απόχρωση Daydream, την οποία και φυσικά θα βάλουμε στην εσωτερική γωνία. Γιατί όλο αυτό είναι ένα πρωινό όνειρο, μόνο αυτό θα πω. Και έχουμε αυτό το μάτι τώρα στη διάθεσή μας και πάμε να φτιάξουμε το πρόσωπο. Ξεκινώντας, θα χρησιμοποιήσω στο πρόσωπό μου το Danessa Meetings Illuminating Veil. Με αυτό το shimmer, το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε στο πρόσωπό μας είναι πάντα ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα και στο συγκεκριμένο μακιγιάζ το χρειαζόμαστε. Εντάξει, το πώς γυαλίζει ας μην το περιγράψω, δεν υπάρχει αυτό. Το μόνο που με χαλάει λίγο είναι που μετά στεγνώνει τελείως, δηλαδή γίνεται στεγνό. Μυρίζει υπέροχα παρόλα αυτά. Έχω βγάλει και ένα σπυράκι, το βλέπετε σίγουρα, δεν γίνεται να κρυφτεί. Μην δίνετε σημασία, μην δίνετε σημασία. Τι πήρατε τώρα που είχε Black Friday, πήρατε κάτι? Εγώ παιδιά δεν πήρα τίποτα. Δυστυχώς, γιατί ήθελα την παλέτα της Huda Beauty όπως σας είπα, αλλά δεν την έβγαλε Black Friday. Βέβαια, αν βγάζουμε Black Friday ότι μας συμφέρει, δεν μ' αρέσει. Α, βασικά πήρα κάτι, αλλά δεν ήταν Black Friday όταν το πήρα νομίζω. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι ήταν Black Friday. Παραμύθια τούμπανα. Εγώ τι γίνεται εδώ, λαμπώ. Συνεχίζω με το Skin Love από Becca. Το συγκεκριμένο foundation είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Το έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε άπειρα βίντεο μου. Είναι λίγο σκούρο για εμένα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Είναι το Driftwood η απόχρωσή μου. Και θα το αραιώσω λίγο με το NIVEA από MAC. Είναι το Face and Body Foundation. Στο κάρο τώρα, στο κάρο. Πολύ μ' αρέσει όταν από κάτω φαίνεται η γυαλάδα, γιατί στην ουσία εξωτερικά δεν τη βλέπουμε, αλλά όταν γυρνάω, βλέπεις ότι
κάτι γυαλίζει στο κάτω μέρος όλου αυτού. Σαν να βγαίνει φυσική δηλαδή, σαν να μην έχουμε ας πούμε make-up πάνω. Έχουμε, γιατί έχουμε αλλάξει και φιλία όπως βλέπετε. Παρά είναι σκούρο για χειμώνα. Το καλοκαίρι καλό μου ήταν, αλλά... Συνεχίσω με το concealer και θα πάρω το Fit Me από Maybelline. Okay. Είναι λίγο πολύ ανοιχτό τώρα αυτό για το συγκεκριμένο make-up, αλλά ίσως ξανοίξουμε και λίγο το make-up με αυτόν τον τρόπο. We will do highlight. Θα το μπλεντάρω εννοείται με το beauty blender μου. Και πάμε και πολύ κοντά στα μάτια. Πολύ Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ από μέσα μου τραγουδάω τόση ώρα χριστουγεννιάτικα, δεν μπορώ να κρατηθώ. Τι να κάνω. Στο ραδιόφωνο εννοείται πως ακούω μόνο Easy, που παίζει μόνο χριστουγεννιάτικα. Εν τω μεταξύ έχω πορεία. Αυτός ο σταθμός λειτουργεί μόνο τα Χριστούγεννα, για όσους ξέρετε. Νομίζω πως δεν τον πιάνω ποτέ άλλοτε. Α, κάτι έγινε εδώ, έτσι. Φώτισα λίγο. Πω, πολύ καιρό έχω να κάνω highlight με concealer. Παίρνω ένα concealer buffer, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ στο να φτάσω πολύ κοντά στα μάτια, αλλά... να σβήσω αυτές τις γραμμές. Δεν θέλω να φαίνεται δηλαδή ότι το κονσίλερ μου μπήκε εκεί πέρα και έκατσε. Επίσης επιδιώκω το να σηκώσω λίγο ψηλά το μάτι με αυτό, γιατί μπορώ να φτάσω πολύ κοντά. Θα συνεχίσω κάνοντας ένα ήπιο contouring στο πρόσωπό μου και θα χρησιμοποιήσω από την Anastasia Beverly Hills μια αγαπημένη παλέτα που χρησιμοποιώ συνήθως για contouring. Τελειώνει, έχει φτάσει πάτο. Είναι από τα πρώτα πράγματα που έχει φτάσει πάτο στα καλλιντικά μου, γιατί γενικά επειδή έχω μπόλικα δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν. Παίρνω ένα φυσική στρίχα σπινέλο. Το συγκεκριμένο είναι από μόρφη το M405 και θα κάνω λίγο τα ζυγωματικά μου. Πολύ ελαφρύ contouring θέλω, σχεδόν αμυδρό. Και από εδώ σίγουρα θέλω να το πάρω και να το βγάλω λίγο προς τα έξω όλο αυτό. Μετά από αυτό πάμε να βάλουμε το πιο wow ρουζ που έχετε δει ποτέ. Είναι το συγκεκριμένο το Grande. Είναι από τη σειρά της MAC τα Glow Play Blush. Είναι αυτό εδώ. Είναι εκπληκτικό πραγματικά και είναι μαλακούλικο, σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ με αυτό το πράγμα. Με ένα πινέλο για ρουζ, θα τοποθετήσω αρκετό τώρα όμως θέλουμε, εδώ και ψηλά, θα ανεβαίνω κατά πάνω. Έτσι ώστε να ανέβει και το μάτι. Όσο πιο ψηλά βάζετε το ρουζ, τόσο πιο ψηλά φαίνεται και το μάτι. Αυτό το ξέρατε, το μάθατε και αυτό. Θα μάθουμε πολλά εδώ μαζί. Και αν δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα στο κανάλι μου, κάντε ένα subscribe για να βλέπετε και πατήστε και το καμπανάκι για να με βλέπετε πιο συχνά. Εγώ με τα μπες μου χείλια σας λέω αυτό εδώ. Βάζουμε και λίγο στη μητούλα να την κάνουμε λίγο πιο fresh. Και ανεβάζουμε και λίγο εδώ πάνω. Και θα περάσω, έτσι όπως είμαι, λίγο τα χυλάκια. Για να μην είναι τόσο μπέζ. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχω γυαλάδες χωρίς να έχω βάλει highlight. Λόγω του ότι έχω βάλει αυτό το από κάτω το shimmer της Danessa Meerings. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Πάμε να βάλουμε όμως και highlight γιατί δεν θα φτάσει τόσο ήπια όλο αυτό. Φυσικά. Το συγκεκριμένο είναι το Shimmer Skin Perfector. Είναι έτσι. Είναι απίστευτο. Θεωρώ πως είναι ένα από τα ωραιότερα ρουζ. Ρουζ θα έλεγα. Ρουζ λέω. Άντε καλά. Highlight που έχω. Με έβαλα πολύ, γι' αυτό πήγα κατευθείαν από την άλλη. Το highlight εγώ το βάζω εδώ. Εδώ, κάτω από το φρύδι. Στα πλαϊνά εδώ, στο V του ανοχύλους. Στη μύτη μπροστά, γιατί έχω το κοκαλάκι μου, οπότε δεν βάζω πιο ψηλά. Και βάζω και λίγο εδώ. Λάμπω, εντάξει, τώρα παραλάμπω νομίζω. Συνεχίζω με τελειωτικά βήματα και θα κάνουμε τα φρυδάκια μας. Θα πάρω το Soap Brows και θα τα χτενίσω. Έτσι ώστε να είναι έτσι λίγο πιο ασχημάτιστα, αλλά σχηματισμένα. Επιμελώς ατιμέλητα. Τέλεια. Συνεχίζουμε με τη μάσκαρα και έχω να σας παρουσιάσω την αγαπημένη μου νομίζω πλέον μάσκαρα. Τελείωσε τη δοκίμασα σε δειγματάκι και εκστασιάστηκα. Και θα μιλήσω για Size Up μάσκαρα. Είναι από Sephora. Έχει απίστευτα ωραίο πινέλο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Κάνει κάτι γλεφαρίδες. Μ' αρέσει βασικά που στο κέντρο είναι λίγο πιο βαθουλωτό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω τώρα αυτό, έχει μια καμπύλη. Επίσης μ' αρέσει, σκεφτείτε είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιώ
Και μου αρέσει που δεν έχει μεγάλη ποσότητα, είναι σαν ξεραμένη, αλλά είναι τέλειο αυτό. Γιατί γενικά όσο αφήνουμε τις μάσκαρες, τα μάσκαρα, δεν ξέρω πώς να τα πω, μας δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα. Το έχετε παρατηρήσει σίγουρα, ότι κάποια μάσκαρα τα οποία ανοίξατε στην αρχή μπορεί να μην σας άρεσαν και όσο στέγνωναν ήταν καλύτερα. Θα βάζα τουφάκια, αλλά δεν θα βάλω, γιατί δείτε εδώ τώρα διαφορά. Άλλο το ένα μάτι, άλλο το άλλο. Φιξάρω το look μου με τις MAC, το Fix Spray, το οποίο είναι το Pink Light. Έχει μέσα τέλεια σήμερα αυτό το spray και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί γυαλίζει ακόμη περισσότερο το πρόσωπο. Θα καθαρίσω λίγο τα χείλια μου με ένα μορομάντιλο για να μην υπάρχει χρώμα πάνω στα χείλη, γιατί θα βάλουμε gloss. Και θα συνεχίσω με τις MAC το Lip Gloss. Είναι ένα διάφανο gloss, το οποίο είναι εκπληκτικό αν δεν θες να βάλεις τίποτα στα χείλη σου, το οποίο τα κρατάει και ενυδατωμένα. Έχω και μία τρίχα εδώ. Το οποίο gloss τα κρατάει και ενυδατωμένα και μάλιστα δεν κολλάει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Γράψτε μου στα σχόλια αν στολίσατε, τι κάνατε. Αν θέλετε να δούμε, εννοείται χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, λίγο πιο μετά βέβαια θα σας το κάνω, αλλά σίγουρα θα σας κάνω ένα. Να μου πείτε τις ιδέες σας, τι άλλα νέα έχετε. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά.